Ο κύριος Μπάγκαλος ήθελε να μας δείξει ότι δεν έχει λεφτά, ο άνθρωπος είναι φτωχός, έχει 45 ακίνητα πόσα έχει και πώς θα τα δηλώσει. Ήθελε, ήταν μια υπερβολή του κύριου Μπάγκαλου να πει ότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει το φόρο. Έχει λεφτά και δεν θα πάει φυλακή ο Μπάγκαλος, άλλωστε δεν το χωράνε φυλακές στο Μπάγκαλο. Στην Κορινθία πάντως βγήκαν οι 7 πρώτοι από τη Διώρυκα Κορίνθου. Πες μας τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, η εφεδρεία είναι μια μέθοδος του Πασόκ για να οδηγήσει απόλυση. Δεν υπάρχει εφεδρεία. Υπάρχει ένα χρόνο το 60% και μετά απόλυση. Και δυστυχώς αποδείχθηκε από τα στοιχεία που εγώ έχω συγκεντρώσει μέχρι τώρα ότι οι λίστες φτιάχνονται στα γραφεία του Πασόκ. Φτιάχνει ο κύριος Καρχημάκης. Είπα για τον κύριο Καρχημάκη, ο οποίος πρόσφατα πήρε μετάταξη από την Ολυμπιακή. Είναι γραμματέας του κόμματος, είναι βουλευτής και πήρε μετάταξη από την Ολυμπιακή και πήγε στο Υπουργείο να κρατάει τη θέση. Ο πρώτος που λοιπόν πρέπει να μετεταγεί, το είπα δημοσίως, είναι ο κύριος Καρχημάκης. Αλλά το Πασόκ τη μετατάξη, την εφεδρεία την κάνει στα κομματικά γραφεία για να βολέψει τους δικούς τους. Το ίδιο έκανε και με τις μετατάξεις. Επειδή τους καταλάβαμε και φωνάξαμε, μαθαίνω ότι σήμερα συζητάνε ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Αργά το αντελήφθησαν γιατί πρέπει να δώσουν αποζημιώσεις. Και αν δώσουν αποζημιώσεις που υποχρεούνται να δώσουν από τα δικαστήρια που θα προσφύγει ο κόσμος αποζημιώσεις, το κόστος της εφεδρείας θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το να μην διώξουν υπαλλήλους. Άρα πιστεύω ότι θα καταλάβουν, θα βάλουν μυαλό και κυρίως αν υπάρξει εφεδρεία θα υπάρξει στη λογική που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία για να μην υπάρξουν απολύσεις και όχι για να υπάρξουν απολύσεις.